Η επόμενη ερευνητική δραστηριότητα ή project, θα λέει κανείς, είναι η Cassandra, το οποίο είναι ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα του Αριστοτελείου, που στοχεύει στη σχεδίαση και ανάπτυξη μιας πλατφόρμας λογισμικού για τη ρεαλιστική μοντελοποίηση όλων των εμπλεκόμενων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μαζί με τους καταναλωτές. Και την παρουσία θα την κάνει ο κ. Χρυσόπουλος Αντώνης. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Αντώνης Χρυσόπουλος. Είμαι υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος των ηλεκτρολόγων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και θα σας μιλήσω για την Cassandra, που είναι μια πλατφόρμα η οποία έχει ως στόχο να αποτιμά τιμολογιακές πολιτικές σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας. Τα περιεχόμενα της παρουσίας θα ξεκινήσουμε με την μορφή που έχει το δίκτυο σήμερα, κάποιες επιχειρησιακές διαδικασίες που καλύπτει η Cassandra, την μοντελοποίηση του δικτύου με βάση τους καταναλωτές, τα πιλωτικά προγράμματα στα οποία δουλέψαμε αυτά τα χρόνια και πολύ γρήγορα την αρχιτεκτονική, για να μην γίνουμε πολυτεχνικοί, και κάποιες γραφικές διεπαφές. Τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας σήμερα κυρίως έχουν αρχίσει να γίνονται αποκεντρωμένα, δηλαδή οι καταναλωτές να έχουν δικές τους μονάδες παραγωγής ενέργειας, και συνήθως είναι ανανεώσιμες. Τα δίκτυα αρχίζουν να γίνονται πιο έξυπνα και να έχουν αμφίδρομη σχέση καταναλωτή και παραγωγού. Και έτσι αυξάνονται οι παίκτες στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. Δυστυχώς, αυτά που υπάρχουν μέχρι σήμερα σαν εργαλεία για να βοηθήσουν την κατάσταση δεν καλύπτουν όλα τα κενά. Και γι' αυτό έχουμε μια έλλειψη εργαλείων για μοντελοποίηση. Οι καταναλωτές μικρής κλίμακας δεν συμπεριλαμβάνονται κατά κύριο λόγο στη μοντελοποίηση των συστημάτων αυτών. Και επίσης δεν υπάρχουν μοντέλα για να κάνουμε αποτίμηση κάποιων τιμολογιακών πολιτικών πριν αυτές τις εφαρμόσουμε. Ο καταναλωτής τώρα πλέον μπορεί να παράγει σχετικά μικρές ποσότητες ενέργειας και ονομάζεται και prosumer. Και η κατανάλωσή του είναι πολύ μικρή σε σχέση με τους μεγάλους παίκτες όπως είναι τα νοσοκομεία ή τα εργοστάσια ή τα εμπορικά κέντρα. Αλλά σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, οι μικροί καταναλωτές στο σύνολό τους καλύπτουν περίπου το 30% της κατανάλωσης. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένα κομμάτι της αγοράς που μένει ανεκμετάλλευτο, αλλά δεν μπορεί και το ίδιο να χρησιμοποιήσει την αγοραστική του δύναμη. Αυτό γίνεται γιατί υπάρχει έλλειψη τόσο στο μετρητικό εξοπλισμό, τουλάχιστον στις περισσότερες χώρες, όπως και η Ελλάδα. Έχουμε αδυναμία να μοντελοποιήσουμε το πώς συμπεριφέρεται ο καταναλωτής και επίσης δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει ανάλογα με το τι θα του δώσουμε εμείς ως κίνητρο. Σε αυτό έρχεται να βοηθήσει η Cassandra, η οποία έχει ως στόχο τη θεωρητική μοντελοποίηση και ανάπτυξη μοντέλων των εμπλεκομένων κομματιών του δικτύου και των καταναλωτών, τη δημιουργία συνασπισμού καταναλωτών, οι οποίοι θα λειτουργούν ως μία μονάδα και όχι ο καθένας μεμονωμένα, κάποιους δείκτες αποτίμησης τόσο ενεργειακούς όσο και περιβαλλοντολογικούς και τέλος να δημιουργήσει μια πλατφόρμα η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λήψη αποφάσεων. Βλέπουμε εδώ ότι αυτό που θέλουμε να κάνουμε με την Cassandra καταρχάς είναι να αναγνωρίσουμε τις καμπύλες των φορτίων, των καταναλωτών και με αυτούς να εκπαιδεύσουμε διάφορα μοντέλα μεμονωμένα. Στη συνέχεια, μπορούμε αφού έχουμε μοντελοποίηση, να δημιουργήσουμε προσομοιώσεις και οι προσομοιώσεις αυτές να περιλαμβάνουν διάφορες τιμολογιακές πολιτικές οι οποίες μπορούν να μας βοηθήσουν να δούμε πώς θα συμπεριφερθούν αυτοί οι καταναλωτές ως σύνολο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε λοιπόν είναι να μοντελοποιήσουμε τόσο την κατανάλωση όσο για τον τρόπο που θα αποδέχονται τις τιμολογιακές πολιτικές που προσφέρουμε, καθώς επίσης και τις δραστηριότητες από πολύ χαμηλό επίπεδο, δηλαδή από το επίπεδο της συσκευής μέχρι το επίπεδο μιας ολόκληρης ομάδας καταναλωτών. Η Cassandra έχει ως προτέρημά της κάτι το οποίο δεν είχε εμφανιστεί μέχρι πρότινος στα δίκτυα τουλάχιστον ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλα δίκτυα όπως είναι τη κινητή τηλεφωνία. Και αυτό έχει να κάνει με την ομαδοποίηση σε κοινωνικά δίκτυα των καταναλωτών. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι έχουμε καταναλωτές οι οποίοι συμπεριφέρονται με παρόμοιο ή συμπληρωματικό τρόπο και οι οποίοι είναι χρήσιμο να μπορούμε να τους ομαδοποιήσουμε και να τους προσφέρουμε τιμολογιακές πολιτικές ως ένα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
να έχουμε μία αλλαγή στην καμπύλη ενέργειας, την οποία μπορούμε εμείς να ελέγξουμε καλύτερα. Στο Cassandra αυτό που κάνουμε είναι να μοντελοποιούμε τα μοντέλα των καταναλωτών ως ξεχωριστές μονάδες, στη συνέχεια να δημιουργούμε διάφορες τρόπους με τους οποίους ομαδοποιούμε αυτά, με τεχνικές αναγνώρισης γνώσης και προτύπων, και στο τέλος μπορούμε να τους ομαδοποιήσουμε και να κάνουμε πειράματα πριν ακόμα προσφέρουμε την τιμολογιακή πολιτική στην πραγματικότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κερδίζουν όλα τα μέρη που συμμετέχουν στην αγορά και στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας. Καταρχάς, οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να μοντελοποιήσουν την κατανάλωση, την αποδοχή και την απόκριση των καταναλωτών. Ο διαχειριστής μπορεί να έχει ένα πολύ ασφαλέστερο σύστημα διαχείρισης ενέργειας και επίσης να μπορεί να κατανοεί όταν υπάρχουν προβλήματα στο σύστημα από πού προέρχονται αυτά. Και τέλος, οι επιχειρήσεις και τα δημόσια κτίρια μπορούν να μοντελοποιήσουν πολιτικές κατανάλωσης που θα βοηθήσουν ώστε να μειωθεί αυτή και να τη βελτιστοποιήσουν με εφαρμογή αποδοτικών προγραμμάτων. Τα πιλωτικά στα οποία ασχοληθήκαμε και προσπαθήσαμε να πιάσουμε όσο η μεγαλύτερη γκάμα καταναλωτών υπάρχουν αυτή τη στιγμή ήταν το πρώτο, ένα εμπορικό κέντρο στην Ιταλία, το οποίο εκτός από κατανάλωση ως ξεχωριστά μαγαζιά και ως κτίριο, είχε επίσης φωτοβολταϊκά στην ταράτσα του και επίσης είχε και πάρκινγκ για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ο στόχος ήταν να μειώσουμε τόσο την κατανάλωση, ώστε να βελτιστοποιήσουμε και την παραγωγή σε σχέση με αυτή. Οπότε αυτό που κάναμε ήταν ανάλυση του φορτίου και μοντελοποίησή του και μετά δώσαμε τις πληροφορίες αυτές στα διάφορα καταστήματα, τα οποία αλλάξανε την δική του συμπεριφορά σε σχέση με αυτά που βλέπαν ότι είναι προβληματικά. Στο δεύτερο πιλωτικό, που ήταν μια πολυκατοικία η οποία βρισκόταν στην Σουηδία, στο Λούλεο, είχαμε ως σκοπό να δημιουργήσουμε τα κοινωνικά δίκτυα καταναλωτών, το οποίο σας ανέφερα προηγουμένως, και αυτό το κάναμε δίνοντας σε μια πολυκατοικία τη δυνατότητα να ελέγξει τόσο σε μέσο οθονών την κατανάλωση του κάθε σπιτιού ξεχωριστά, αλλά και στο τέλος να μπορέσουν να έρθουν σε επαφή με ενεργειακούς πάροχους και να αλλάξουν τη τιμολογιακή πολιτική που ισχύει για αυτούς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση κάναμε ανάλυση κάθε φορτίου ξεχωριστά, μετά δημιουργήσαμε τις ομάδες καταναλωτών ανάλογα με την κατανάλωσή τους και τέλος δώσαμε στοχευμένα κίνητρα με σκοπό τόσο να προσομοιώσουμε την αποδοχή αυτών των κινήτρων από τους καταναλωτές, όσο και να δούμε πόσο μπορούμε να εξοικονομήσουμε τόσο σε ενέργεια, όσο και να μειώσουμε τους ενεργειακούς ρήπους. Τέλος, το τρίτο πιλωτικό που έγινε στο Πανεπιστήμιο του Coventry είχε ως σκοπό να δούμε πώς η μείωση της κατανάλωσης μπορεί να επηρεάσει την άνεση ενός καταναλωτή, στη συγκεκριμένη περίπτωση των φοιτητών που βρίσκονταν στο Πανεπιστήμιο. Με αυτόν τον τρόπο, μοντελοποιήσαμε καταρχάς κάποιες αίθουσες και στη συνέχεια, προσπαθώντας να ρυθμίσουμε τον φωτισμό ή το επίπεδο λειτουργίας των διάφορων συσκευών που υπήρχαν εκεί πέρα, θέλαμε να δούμε πόσο μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό χωρίς να επηρεάσουμε την άνεση των φοιτητών οι οποίοι διαβάζανε ή βρίσκονταν στον χώρο εκείνο. Και τελικά το καταφέραμε αυτό να το κάνουμε με διάφορα προϊόντα φωτισμού και κλιματισμού, τα οποία τα αλλάζαμε δυναμικά μέσα στην πλατφόρμα, χωρίς να τα χρησιμοποιήσουμε στην πραγματικότητα. Αυτό εδώ είναι μία high-level προσέγγιση της αρχιτεκτονικής του Cassandra, το οποίο χωρίζεται κυρίως στο επάνω μέρος που είναι η πλατφόρμα προσομοίωσης, στο αριστερά κομμάτι, όπως βλέπετε, που είναι το κομμάτι των κοινωνικών δικτύων των καταναλωτών και στο κάτω μέρος που είναι τα web services που χρησιμοποιήθηκαν και το front-end που είναι το site που έχουμε για την πλατφόρμα. Εδώ πέρα είναι μερικά γραφικά στιγμιότυπα από το site και το server της Cassandra. Όπως βλέπετε, έχουμε στο κέντρο τον editor και γύρω-γύρω υπάρχουν τα διάφορα project που έχουν τα μοντέλα των καταναλωτών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο κέντρο βλέπουμε την κατανάλωση ενός ψυγείου, όπως φαίνεται στην πλατφόρμα. Αυτό εδώ είναι η κατανάλωση που έχει μία τηλεόραση, αλλά είναι η συμπεριφορά του καταναλωτή που χρησιμοποιεί την τηλεόραση και όχι η κατανάλωση ίδια. Αυτό εδώ είναι το μοντέλο ενός σπιτιού, το οποίο έχει κάποιον ο οποίος απουσιάζει και φαίνεται μόνο το βασικό φορτίο που είναι το ψυγείο.
Και εδώ πέρα είναι η οθόνη που γίνεται η σύγκριση μεταξύ διαφορετικών καταναλώσεων σπιτιών. Η πλατφόρμα Cassandra είναι open source, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να τη χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε. Αυτά είναι το site του project και το GitHub repository για όποιον θέλει να το χρησιμοποιήσει. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Αυτό να εξηγήσουμε είναι πρόγραμμα που τελείωσε, τρέχει. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε πριν 2,5 χρόνια και τώρα κοντεύει να τελειώσει. Είναι δηλαδή κοντά στο τέλος του. Τώρα τρέχουν μόνο τα reports που γίνονται για τα τελευταία πειράματα. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.